Λοιπόν, στη δεύτερη συζήτησή μας τώρα καλησπερίζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κύριε Στεφανάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της και γιατρό και καθηγητή το λέω, διότι αναρωτιέμαι αν σας δίνεται και εσάς η αίσθηση ότι τώρα που μιλάμε για το τέταρτο, που ζούμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας, πάλι περιμένουμε κάποιες προσλήψεις, πάλι όλοι οι γιατροί όλων των αποχρώσεων στα συνδικαλιστικά όργανα καταγγέλνουν ότι τα νοσοκομεία έχουν αδιανόητα κενά, και αναρωτιέμαι αν έπειτα από 1,5 χρόνο δικαιούται η κυβέρνηση να λέει δεν έχω προλάβει να προετοιμαστώ, θα βγάλω τις προκηρύξεις, θα καλυφθούν οι θέσεις κλπ. Ξέρετε, η θέση των σωματείων, των συνδικαλιστικών είναι σεβαστή. Αλλά τα αντικειμενικά δεδομένα, κύριε Μελικόνη, λένε άλλα. Ήδη έχουν αυξηθεί και οι θέσεις και οι προσλήψεις στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμιο και στην δευτεροβάθμιο και στην τριτοβάθμιο περίθαλψη. Οι μονάδες συντατικής θεραπείας με αντικειμενικούς αριθμούς έχουν υπερδιπλασιαστεί. Mm-hmm. Οι κλίνες εννοώ. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο απεσιόδοξα τα πράγματα. Παρά την πίεση που υφίσταται το σύστημα από την πανδημία, νομίζω ότι η διαχείριση είναι αρκετά ικανοποιητική και μάλιστα συγκρινόμενη με άλλες περιοχές του πλανήτη και γενικότερα. Σήμερα, ας πούμε, είδαμε άλλο ένα μπρος πίσω. Πώς θα πρέπει να πηγαίνουν ή να μην πηγαίνουν οι εμβολιασμένοι στα οδοντιατρία. Αν κάποιος πηγαίνει απλώς για εξέταση, μια χαρά. Αν πηγαίνει για σφράγισμα, θέλει rapid. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα μπρος πίσω που βλέπουμε, που δεν είναι η πρώτη φορά, δεν επιτείνουν την αίσθηση ότι όλα γίνονται λίγο έτσι στουκασίδι το κεφάλι? Ότι δεν υπάρχει σχέδιο με αρχή, μέση, τέλος, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι ότι υπάρχει μια προς πίσω προσέγγιση, αλλά η ουσία είναι ότι, ξέρετε, η γνώση συνεχώς επαυξάνει όσον αφορά την πανδημία από πλευράς επιδημιολογίας, εξάπλωση γενικότερα. Τι θέλω να πω, ότι η βιβλιογραφία συνεχώς πλουτίζεται με νέα γνώση. Και αυτό αναγκάζει την Επιτροπή και την ελληνική, αλλά και τις υπόλοιπες επιτροπές, τους υπεύθυνους δηλαδή, τους θεσμικούς, να αλλάζουν θέση. Θα θυμίζω στο παρελθόν, υπήρχε άλλη προσέγγιση όσον αφορά τους εμβολιασμούς, πρώτη δόση, δεύτερη δόση, τώρα μιλάμε για τρίτη δόση, έχουμε μια ηλικιακή επέκταση. Όλα αυτά δεν προέκυψαν έτσι τυχαία και από επιπολαιότητα. Προέκυψαν γιατί, όπως είπα, οι γνώσεις αθρίζονται συνεχώς. Φοβάστε όμως ότι διάφορα τέτοια μπρος πίσω είναι και λάθος μήνυμα ως προς το πώς μπορεί η κυβέρνηση να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί? Τι θέλω να πω. Υποτίθεται ότι το βασικό αφήγημα είναι ότι όποιος εμβολιάζεται δεν προστατεύει μόνο τον εαυτό του, αλλά παίρνει πίσω και τη ζωή του, ανακτά την ελευθερία του, όλα αυτά τα οποία λένε όλα τα σποτ, τέλος πάντων, και η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Αν μετά αρχίζουμε στον οδοντίατρο με rapid, μετά, αν στον οδοντίατρο, επειδή ανοίγουμε στόμα χωρίς μάσκα rapid, μήπως και στο εστιατόριο rapid. Μήπως τελικά το θέμα της ελευθερίας είναι πολύ σχετικό? Ναι, ξέρετε, αυτές οι οδηγίες και συνεχής προσέγγιση διαφημιστική, σε εισαγωγικά που θα έλεγα, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η παγκόσμια κοινότητα κάνει την ίδια προσέγγιση και διαφήμιση για το θέμα του εμβολιασμού. Μιλήσατε για το οδοντιατρίο. Πράγματι, υπάρχει μια διευκρίνηση ότι αλλιώς είναι και να πάει κάποιος στον οδοντίατρο για μια εξέταση και αλλιώς να πάει στον οδοντίατρο για μια παρεμβατική διαδικασία. Ναι. Μια διαδικασία δηλαδή που θα βγάλει αερολύματα, τα οποία είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Αυτή είναι η διευκρίνηση. Δεν είναι οπισθοχώρηση και παλινδρόμηση. Απλώς είναι διευκρίνηση. Μάλιστα. Κύριε Στεφανάδη, επειδή θυμάστε πέρσι πώς πλήρωσε ειδικά η Θεσσαλονίκη με ανθρώπινες ζωές το θέμα της 28ης Οκτωβρίου, της δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου δύο μέρες νωρίτερα, των παρελάσεων κλπ. Κλπ. Θα ήταν φέτος συνετό, επειδή είχαμε πέρσι και έναν υπουργό κορυφαίο να λέει ότι δεν ακούσαμε τους λοιμοξιολόγους από σεβασμό προς την Εκκλησία, θα ήταν φέτος συνετό, έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να γίνουν παρελάσεις και να εορταστεί η Εθνική Επέτειος κανονικά, πιστεύετε? Η απάντηση θα δοθεί, κύριε Μελικόνη, με τα δεδομένα του Οκτώβρη. Αυτό είναι το κρίσιμο χρονικό όριο που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια, θα υπάρξει δηλαδή μια κινητικότητα της νέας γενεάς.
Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι η αγωνία, αν το θέλετε. Mm-hmm. Και αυτό θα οριοθετήσει και τα όποια μέτρα χρειαστούν, που αφορούν βέβαια τις εκδηλώσεις, παρελάσεις, λειτουργίες, δοξολογίες και όλα αυτά. Πιστεύω δηλαδή ο Οκτώβριος μέχρι τέλος Οκτωβρίου ότι είναι ο κρίσιμος μήνας για τις αποφάσεις τις οποίες πράγματι δικαιολογημένα προβάλλεται. Σας ρωτώ διότι έχουμε ήδη αύξηση στην διασπορά στα σχολεία. Το 1 στα 5 κρούσματα μαθητές έγινε 1 στα 3 κρούσματα μαθητές. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα βήμα πριν το κόκκινο, πριν το lockdown. Αύριο πηγαίνει ο κύριος Πλεύρης με την κυρία Γκάγκα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Καταλαβαίνω ότι είναι μακριά ακόμη η 28η, αλλά με τα τωρινά τα δεδομένα εσείς και ως γιατρός τι θα λέγατε? Ως γιατρός θα έλεγα να περιμένουμε 15 εβδομάδες ακόμα για να παγιωθεί αυτή η κατάσταση, να φανεί ακριβώς ποια είναι η επίπτωση της εξάπλωσης της πανδημίας που ανοίξαν τα σχολεία. Δηλαδή πια το άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων πόσο θα επιδράσει στην επέκταση της πανδημίας σε όλους τους πληθυσμούς. Κύριε Στεφανάδη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Και εγώ, κύριε Μελιγκόνη, καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.